Υποθέτησης. Καταθέτω ανακοίνωση της ΠΟΑΘΗ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, με την οποία καλεί τους βουλευτές, έστω και αυτή την τελευταία στιγμή, να απαιτήσουν να ψηφιστεί ένα όλο και όλο άρθρο με το οποίο θα συγκροτείται διευρυμένη διακομματική επιτροπή με τη συμμετοχή επιστημονικών και κοινωνικών φορέων που θα αναλάβει το έργο μεταρρύθμισης αστυνομίας. Στηρίζοντας αυτό το αίτημα που συμπίπτει με τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για απόσυρση του νομοσχέδιου προκειμένου να δρομολογηθεί μια διαδικασία συλλογικής, πολιτικής, κοινωνικής και επιστημονικής διαβούλευσης υπό τη σκέπη της Βουλής, επιτρέψτε μου να εξηγήσω με βάση 10 σημεία βασικές προσεγγίσεις του παρόντος σχέδιου νόμου γιατί αυτό χρειάζεται να συμβεί. Πρώτον, επειδή το παρόν νομοσχέδιο αντί να ομογενοποιεί την αστυνομία, την τριχοτομή, δημιουργώντας χάρη σε μια πρωτοφανή απόλυτη καθετοποίηση όχι τρεις κλάδους αλλά τρεις διαφορετικές αστυνομίες που συναντώνται μόνο στο επίπεδο του αρχηγού. Δεύτερο, με τι κριτήρια θα χωριστούν οι 55.000 άντρες και γυναίκες στις τρεις αστυνομίες? Δια του τρία, με άλλα κριτήρια? Και τι θα μείνει τελικά για το βασικό κύτταρο οποιασδήποτε αστυνομίας ενδιαφέρεται πραγματικά για την εξασφάλιση συνθήκων ασφάλειας στην καθημερινή ζωή των πλατιών λαϊκών στρωμάτων, που είναι τα ίδια τα αστυνομικά τμήματα που θα ανήκουν πλέον μόνο στην αστυνομία του κλάδου ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται η παρουσία αστυνομικών στη γειτονιά? Τρίτο, κατά αναλογία με το προηγούμενο, σε ολόκληρη την προτινόμενη αναδιάρθρωση δεν υπάρχει λέξη για αυτό που θα έπρεπε να βρίσκεται στον πυρήνα οποιασδήποτε αναδιάρθρωσης αστυνομίας. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η ανταπόκρισή της στους πολίτες που απευθύνονται για βοήθεια? Τέταρτο, η ανάθεση στην αστυνομία του τρίτου και καινούριου κλάδου που γεννιέται, της αστυνομίας αλλοδαπών και μετανάστευσης, όχι της αστυνόμευσης της μετανάστευσης, αλλά όλου του θέματος της μετανάστευσης, που βέβαια προφανώς είναι τα πάντα εκτός από αστυνομικό θέμα, με την πρωτοφανή μάλιστα αιτιολόγηση από μεριάς του Υπουργού στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ότι αυτό έγινε επειδή κανείς δεν ήθελε να φορτωθεί τη μετανάστευση, κανείς άλλος, δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών υποθέτω, αποτελεί πραγματική τραγωδία και θα έχει ανάλογα αποτελέσματα για όλους, για τους πρόσφυγες από πολέμους και πολιτικές διώξεις, για την ελληνική κοινωνία συνολικότερα, για το τριπλό σχήμα της αστυνομίας ειδικότερα. Πέμπτο, τελικά πού θα πέφτει το βάρος αυτό το τριπλό σχήμα, αν και όλα αφήνονται εν λευκό για να συγκεκριμενοποιηθούν μετά από πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια, μέσα από δεκάδες προεδρικά διατάγματα, κία, αποφάσεις υπουργού κλπ. Είναι ολοφάνερο ότι γέρνει προς τη μεριά της αστυνομίας τάξης, δηλαδή της αστυνομίας ειδικών δυνάμεων, που ειδικά στην ασφάλεια της καθημερινότητας του πολίτη δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Και συνολικότερα ολόκληρο τριπλό σχήμα κλείνει προς τον κατασταλτικό ρόλο και των τριών αστυνομιών. Και τι να πει κανείς για το πρωτοφανές στο άρθρο 31, η διάρθρωση, η επιχειρησιακή τακτική, η εκπαίδευση κλπ. Των ειδικών δυνάμεων να ρυθμίζονται με απόφαση του αρχηγού, η οποία δεν θα δημοσιεύεται πραγματικά πρωτοφανές στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Έκτο, πρόκειται για αναδιάρθρωση από την οποία απουσιάζουν πλήρως οι αστυφύλακες και οι κατώτεροι βαθμοφόροι. Ως προς το ρόλο τους, αλλά και ως προς τα εξαιρετικά οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, από τα ρεπό και τις μεταθέσεις τους, μέχρι την έλλειψη γιατρών εργασίας στις μονάδες μέσα σε ένα εξαιρετικά στρεσογόνο περιβάλλον. Αφορά κατά αποκλειστικότητα την αναδιοργάνωση των πάνω, καθώς δημιουργώντας έναν νέου είδους γραφειοκρατικό υδροκεφαλισμό, καθώς ο αυξημένος αριθμός νέων διευθύνσεων και υποδιευθύνσεων θα απαιτήσουν επίσης αυξημένη διοικητική και γραμματιακή υποστήριξη που θα δεσμεύσει και με το παραπάνω αστυφύλακες και κατώτερους βαθμοφόρους, επιπρόσθετα της μεταφράσης όλων των μέχρι
σήμερα πάρεργων από τα διαβατήρια μέχρι την επίδοση κλήσεων στη σφαίρα του κυρίως αστυνομικού έργου. Θα έχει ωστόσο καταλυτική επίδραση στην εργασιακή ζωή και στις συνθήκες εργασίας των κάτω, μεταξύ άλλων και μέσω της κατάργησης 6.700 κενών οργανικών θέσεων αστιφυλάκων. Αυτό πρακτικά οδηγεί στο αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον η δυνατότητα μοιράσματος της δουλειάς ανάμεσα σε περισσότερους όπου υπάρχουν έντονα κενά, ενώ ταυτόχρονα καταργεί τη δυνατότητα εθελοντικών μεταθέσεων και αναστέλει πέρα από το 2015 την επαναλειτουργία των παραγωγικών σχολών αστιφυλάκων και κατ' επέκταση το πιο δημοκρατικό μέτρο μέχρι σήμερα, δηλαδή τις προσλήψεις μέσω του συστήματος πανελλαδικών εισαγωγικών εξετάσεων. Έβδομο, δημιουργείται ένα σχήμα εξαιρετικά αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας από τη στιγμή που όχι μόνο τριχοτομεί αλλά και επιπρόσθετα διαλύει τις αστυνομικές διευθύνσεις των ομών. Επιπλέον, είναι άγνωστο πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί η έκδοση των δεκάδων πράξεων που χρειάζεται για να μάθουμε ακριβώς μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, σε τι είδους αστυνομία οδηγεί η πολύ μεγάλου ερωτηματικού και οφορούμενη αναδιάρθρωση. Το πιθανότερο είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση θα βρεθεί μάλλον με μια αστυνομία που κανείς, ούτε η ίδια αστυνομική, δεν θα μπορεί να βγάλει άκρη με τη λειτουργία της. 8. Είναι σαφές ότι με το νομοσχέδιο γίνονται βήματα προς τα πίσω, προς τη στρατιωτικοποίηση, παρά προς την παραπέρα πολιτικοποίηση της αστυνομίας. Οι δύο από τις τρεις αστυνομίες που δημιουργούνται, η αστυνομία του κλάδου τάξη των ειδικών δυνάμεων και η αστυνομία αλλοδαπών και μετανάστευσης με τους συνοριοφύλακες, ρέπουν από την ίδια τους τη φύση προς τα εκεί. Άρα το θέμα δεν είναι η καθετοποίηση, αλλά αντίθετα η συλλειτουργία όλων των κλάδων, η διασύνδεσή τους σε όλα τα επίπεδα και πριν από όλα του νομού και η συνύπαρξή τους όσο πιο κοντά γίνεται στις αγωνίες της κοινωνίας και του πολίτη. Και γι' αυτό χρειάζεται πραγματικό συνήγορος του αστυνομικού και όχι αυτός που εμφανίζεται ψευδόνυμα ως τέτοιος στο νομοσχέδιο και που συνδέεται αποκλειστικά με την απαραίτητη χορήγηση νομικής βοήθειας. Σε διεθνές επίπεδο, ο Ombudsman, ο συνήγορος του αστυνομικού, είναι εκείνος το οποίο μπορεί να καταφεύγουν οι άντρες και οι γυναίκες της αστυνομίας όταν δεν μπορούν να βρουν άκρη για τα προσωπικά τους προβλήματα μέσω του ιεραρχικού δρόμου και αυτός αναλαμβάνει να προωθήσει τα αιτήματά τους έτσι ώστε να διατηρούν την αξιοπρέπειά τους αντί να αναγκάζεται να καταφεύγουν για ρουσφέτια σε βουλευτικά και άλλα γραφεία. Είναι απαράδεκτο επιπλέον να ορίζεται εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση των ανδρών και γυναικών της αστυνομίας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή από στρατιωτικούς εκπαιδευτές. Ο στρατός βλέπει προς τον εξωτερικό εχθρό. Η αστυνομία βλέπει προς τα μέσα, προς την ελληνική κοινωνία, που είναι, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, ο φυσικός χώρος ανάπτυξης της ζωής των ανδρών και γυναικών της και όχι οπουδήποτε πολιτικός ή άλλος αντίπαλος. Γι' αυτό και είναι απαράδεκτη η αστυνομία φύλαξης των σειρμών του μετρό και των εγκαταστάσεων, είτε στο μετρό είτε στα τρένα, που θεσμοποιείται με αυτό το νομοσχέδιο και προφανώς θα αποτελέσει άμεσα ή απεργοσπαστικό μηχανισμό ή μηχανισμό που θα παρεμβαίνει άμεσα στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες. Ένατο, ουσιαστική ανωτατοποίηση της αστυνομικής εκπαίδευσης και όχι ανωτατοποίηση στα χαρτιά. Με 6 μήνες θεωρητικά μαθήματα για τους αστυφύλακες και 1 χρόνο για τους αξιωματικούς και ο υπόλοιπος χρόνος με το πρόσχημα της πρακτικής ακόμα φθηνότερη εργατική αστυνομική δύναμη με το επίδομα μόνο του σπουδαστή δεν δημιουργούν πραγματικές πρωτοβάθμιες σπουδές, να μην κοροϊδευόμαστε στην αστυνομία. 10. Και τελείωσα κύριε Πρόεδρε. Αξιωματικός της αστυνομίας μου έλεγε πως όταν μια υπηρεσία αναβαθμίζεται κατά μια βαθμίδα, τότε δικαιολογεί την παραπέρα παραμονή του επικεφαλής της, σε περιπτώσεις που αυτός είχε φτάσει σε τερματικό για το επίπεδο της υπηρεσίας βαθμό και άρα θα έπρεπε να απομακρυνθεί προαγόμενος. Η σπουδή, παρά τις εκκλήσεις των ίδιων των εκπροσώπων της αστυνομίας, να επιμείνεται στην ψήφιση του παρόντος νομοσχέδιου, που πολλαπλασιάζει τις πάνω βαθμίδες
βαθμίδες λίγο πριν τις ετήσιες κρίσης της αστυνομίας, οι οποίες και με αυτό το νομοσχέδιο θα εξακολουθήσουν να γίνονται εκτός Βουλής, από το ΚΙΣΕΑ προφανώς έχει ένα και μοναδικό στόχο, πριν απ' όλα παραμονές των εκλογών, μαζικές τακτοποιήσεις, μιας και έχετε πραγματικά εξαθλιώσει οικονομικά τη μεγάλη πλειοψηφία της αστυνομίας, θεωρείτε ότι μπορείτε τουλάχιστον να πετάξετε αυτό το κόκαλο στους αξιωματικούς και μάλιστα στους πάνω αξιωματικούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς.